Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Τον βουλευτή Ροδόπη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου επισκέφτηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία εργαζομένων της ΔΕΙΑ Κομωτινής και συζήτησαν μαζί του για το μείζον κοινωνικό θέμα που έχει προκύψει μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που είχαν διεκδικήσει και είχαν κερδίσει δικαστικά από τις περικοπές στα εισοδήματά του στην περίοδο των μνημονίων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Χαρίτου επισκέφτηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία εργαζομένων της ΔΕΙΑ Κομωτινής και συζήτησαν μαζί του το μείζον κοινωνικό θέμα που έχει προκύψει μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που είχαν διεκδικήσει και είχαν κερδίσει δικαστικά από τις περικοπές στα εισοδήματά τους την περίοδο των μνημονίων. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τον βουλευτή και του κατέθεσαν υπόμνημα για το σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που ανέκυψε με την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 55 εργαζομένους και μέλη των οικογενειών τους. Οι εργαζόμενοι έκαναν γνωστό ότι είχαν διεκδικήσει δικαστικά ένα μόνο μέρος, συγκεκριμένα το 1/5 από το σύνολο των περικοπών που είχαν υποστεί λόγω μνημονίων. Όπως επισήμαναν, προχώρησαν σε αυτόν τον αγώνα με την πεποίθηση ότι οι μειώσεις ήταν άδικες και όφυλαν ως εργαζόμενοι να διεκδικήσουν αυτό που έκριναν ότι ήταν δίκαιο για τη βελτίωση του εισοδήματος και των συνθήκων της ζωής τους. Ο βουλευτής επισήμανε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η απόφαση του Αρείου Πάγου στο εισόδημα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια λύση που δεν θα πλήξει τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων αυτών και μάλιστα σε μια οικονομική συγκυρία που ήδη δέχονται έντονη πίεση από την ακρίβεια και τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Ο βουλευτής Ροδόπης ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ και μετά τη συνάντηση ενημέρωσε για την εξέλιξη του θέματος τους αρμόδιους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αφού αυτό αφορά πολλές άλλες δημοτικές επιχειρήσεις της χώρας και εκατοντάδες εργαζομένους σε αυτές. Ξεκίνησαν σήμερα οι επανελλαδικές εξετάσεις του 2022 για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ξεκίνησαν σήμερα οι επανελλαδικές εξετάσεις του 2022 για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 το πρωί, αλλά οι υποψήφοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8 το πρωί. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα. Το Σάββατο 4 Ιουνίου, εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι τα μαθηματικά άλγεβρα, ενώ επόμενη εξέταση για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι την Δευτέρα 6 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Οι Πανελλήνιες του 2022 ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν 18 έως 30 Ιουνίου. Με αφορμή τον 50ο εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η Sunlight Group, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, εταιρείας τεχνολογίας που ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, ανακοίνωσε τα σχέδιά της για υπερδιπλασιασμό της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας ανακύκλωσης που λειτουργεί στην Κομωτινή. Από το 2000 έως το 2025 μάλλον, από 45.000 τόνους μαλακού μόλιβδου και κραμάτων μολύβδου σε 100.000 τόνους. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η μονάδα ανακύκλωση μπαταριών της Sunlight Group είναι η πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως στην Ευρώπη, με πιστοποίηση του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου ΕΜΑΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί από το 2014 και μπορεί να ανακυκλώσει έως 25.000 τόνους χρησιμοποιημένων μπαταριών το χρόνο. Απασχολεί πάνω από 80 εργαζομένους και εφοδιάζει τη βασική μονάδα παραγωγής της Sunlight στην Ξάνθη με πάνω από το 50% των αναγκαίων της σε πρώτες ύλες, μειώνοντας σημαντικά τη χρήση φυσικών πόρων και ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας. Η δραστηριότητα της Sunlight σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και η εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακυκλώνει το 80% των μπαταριών μολύβδου οξέως έως το 2030. Επίσης, τιμούν το σύνθημα του φετινού 50ου εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος «Μόνο μία γη».
Η Sunlight δεσμεύεται να συμβάλλει περαιτέρω σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας σημαντικά στο ανακυκλωτήριό της, ώστε να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα και να διατηρήσει ακόμη περισσότερους φυσικούς πόρους. Η εταιρεία θα επενδύσει συνολικά 9 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια για οικοδόμηση εγκαταστάσεων, προσθήκη εξοπλισμού και προσωπικού, με την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, μηχανημάτων και συστημάτων και αυξάνοντας τους εργαζομένους σε 110 άτομα έως το 2025. Η Sunlight στοχεύει να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή δυναμικότητας σε ράβδους μαλακού μόλυβδου και κραμάτων μολύβδου από 45.000 τόνους το χρόνο σε 100.000 τόνους. Οι επενδύσεις εντάσσονται στο γενικότερο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις εγκαταστάσεις της σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σχολιάζοντας το επενδυτικό πλάνο για την επέκταση, ο Αθανάσιος Καρακατσάνης, Διευθυντής Παραγωγής Ανακύκλωσης της Sunlight Group, σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι που λειτουργούμε μία από τις καλύτερες μονάδες ανακύκλωσης στην Ευρώπη και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε τη λειτουργία μας. Η επιδίωξή μας να υπερδιπλασιάσουμε την παραγωγική δυναμικότητα του ανακυκλωτηρίου απαντά σε βασικές ανάγκες βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθά την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους ανακύκλωσης της χώρας. Παράλληλα και στο πλαίσιο του μοντέλου κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζουμε, προετοιμαζόμαστε να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε την τροφοδοσία της παραγωγικής μονάδας στη Ξάνθη με πρώτες ύλες προϊόντων δικής μας ανακύκλωσης. Και ταυτόχρονα τηρούμε τις δεσμεύσεις μας σε ό,τι αφορά θέματα οικολογίας. Πρόκειται για μια επένδυση επωφελή για όλους και κυρίως για το περιβάλλον, το οποίο καλούμαστε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά της λειτουργίας της Sunlight, που δεσμεύεται να στηρίξει τη μετάβασή της σε ένα αμυγός ηλεκτρονικό μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Προς την κατεύθυνση αυτή, παράγει και διαθέτει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, υλοποιεί σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις και λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, και ενώ η ζήτηση αυξάνεται, η ομάδα της Sunlight Group αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή για την ανακύκλωση των προϊόντων της ιόντων λιθίου. Η κοσμήτωρας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κυρία Ελένη Δούδα, καθηγήτρια, η υπεύθυνη της παράστασης, κύριος Φιλίππου Φίλιππος, καθηγητής, και η Αθηνά Πίτση, καθηγήτρια, καθώς και φοιτητές της ειδικότητας παραδοσιακών χορών του 4ου έτους του ΤΕΦΑ, παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου για μια αξιόλογη εκδήλωση που έχουν. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η κοσμήτωρας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κυρία Ελένη Δούδα, καθηγήτρια, η υπεύθυνη της παράστασης, καθηγητής Φίλιππος Φιλίππου και η καθηγήτρια Αθηνά Πίτση, φοιτητές της ειδικότητας παραδοσιακών χορών του 4ου έτους, παραχώρησαν σήμερα 5η 2 Ιουνίου το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ συνέντευξη τύπου με αφορμή τη χοροθεατρική παράσταση των φοιτητών «Τέσσερις πίνακες αφηγούνται ελληνική ιστορία». Λοιπόν, η φετινή μουσικοχορευτική παράσταση «Τέσσερις πίνακες αφηγούνται ελληνική ιστορία» είναι μία πρωτότυπη έντεχνη σκηνική παρουσίαση την οποία έχουν οργανώσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 4ου έτους της ειδικότητας των ελληνικών παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, τον καθηγητή κύριο Φίλιππα Φιλίππου και την κυρία Αθηνά Πίτση, που είναι ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματός μας. Η φετινή παράσταση είναι μια παράσταση η οποία αγκαλιάζει, θα έλεγα, με σεβασμό και γνώση ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας, τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και να γιορτάσουμε τα προηγούμενα 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, και αναφέρομαι στα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της Θράκης και στα επαιτειακά 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και η φετινή χρονιά συνδέεται και με τις μνήμες από τη Μικρασιατική καταστροφή, οπότε όλα αυτά τα γεγονότα έρχονται να συναντήσουν την ελληνική μας παράδοση πάνω στη σκηνή και μέσα από την παραδοσιακή μουσική, τα τραγούδια και τους χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που συνδέονται με αυτά τα ιστορικά γεγονότα, προβάλλεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, δίνοντας όλη αυτή την ευαισθησία που προβάλλεται και μέσα από το τμήμα, μέσα από τις διάφορες δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και έχουν στόχο και τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται μέσα στο τμήμα μας με την κοινωνία γενικότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την παράσταση το χθες έρχεται να συναντήσει το σήμερα και συμμετέχουν και παλαιότεροι φοιτητές μας, απόφοιτοί μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη διδασκαλία των ελληνικών παραδοσιακών χωρών. Οπότε με τους ενεργούς φοιτητές μας, αλλά και με διδάσκοντες του τμήματος, έχουν προετοιμάσει με πολύ ενθουσιασμό, μεράκι και επαγγελματισμό αυτή τη σκηνική παρουσίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 8 και 4 στο Μέγαρο Μουσικής. Και φυσικά είστε όλοι προσκεκλημένοι. Όπως ανέφερε και η κυρία Κοσμήτωρας, η παράσταση φέτος αναφέρεται και περιλαμβάνει και δύο προηγούμενα γεγονότα, τα οποία κανονικά θα γιορταζόταν το 2020, 100 χρόνια ενσωμάτωσης ελεύθερης Δυτικής Θράκης στο ελληνικό κράτος και τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Είχε προβλεφθεί το 2022 να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην Σμύρνη και στην καταστροφή της Σμύρνης και στην έλευση των μικρασιατών, των Σμυρνιωτών στην Ελλάδα και την ζωή τους πλέον εδώ. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια που κάναμε, το τμήμα, η χορηγή που μας βοηθήσανε πάρα πολύ, αλλά ακόμα περισσότερο τα παιδιά του τετάρτου έτους, θα είναι επιτυχής και σας καλούμε να έρθετε να την χαρείτε από κοντά. Συμφωνώ βεβαίως σε μεγάλο βαθμό, απόλυτα μάλλον, με όσα υπόθηκαν και από την Κοσμήτωρα, καθηγήτρια του τμήματος, κυρία Ελένη Δούδα, αλλά και από τον καθηγητή του τμήματος, κύριο Φίλιππα Φιλίππου, σχετικά με την παράσταση. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και σε μία άλλη διάσταση αυτής της παράστασης και πιο συγκεκριμένα. Αυτή η παράσταση ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές μας ουσιαστικά ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή τους πορεία παίρνοντας την ειδικότητα των ελληνικών παραδοσιακών χωρών και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα σκηνική παρουσίαση, που είναι ένα από τα πολύ βασικά μαθήματα της ειδικότητας, οι φοιτητές καλούνται να διοργανώσουν μία χορευτική παράσταση και αυτό γίνεται τα τελευταία 10 ενδεχομένως και παραπάνω χρόνια, προκειμένου στην ουσία να εφαρμόσουν στην πράξη ό,τι προηγήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο όλα τα εξάμεινα στα οποία διδάχτηκαν τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και βεβαίως ειδικεύτηκαν πάνω σε αυτό. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι αυτή η φετινή παράσταση είναι πολύ απαιτητική ως προς το περιεχόμενό της, όπως αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες, ως προς τα μηνύματα τα οποία έπρεπε να με τέτοιο τρόπο να διαχειριστούν οι φοιτητές μας, γιατί μία παράσταση, μην ξεχνάμε, είναι μία παράσταση εκπομπής σημαντικών μηνυμάτων στο κοινό στο οποίο παρακολουθεί μία παράσταση. Και βεβαίως θα πρέπει να τονίσω το πολύ υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φοιτητές μας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά και όλα τα χρόνια των σπουδών τους στο τμήμα μας και πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές μας με τη συγκεκριμένη ειδικότητα, το δέχτηκαν και δραστηριοποιήθηκαν μέσα σε αυτό με όλη την ευκολία που τους παρήχε. Και τέλος θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την περιφέρεια μέσω της κυρίας Κοσμίδου για τη συνδρομή της σε όλη αυτή την παράσταση που ήταν πάρα πολύ σπουδαία και σίγουρα τους επιχειρηματίες της πόλης μας, τον κύριο Λικούδη, τον κύριο Παυλίδη και τον Δήμο βεβαίως Κομωτινής για την οικονομική υποστήριξη προκειμένου αυτή η παράσταση να υλοποιηθεί, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο. Εύχομαι στους φοιτητές καλή επιτυχία και καλή πορεία στη ζωή τους. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτήν την συνάντηση και που έχουμε την χαρά για μια ακόμη φορά να συνεργαστούμε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ευχαριστώ την Κοσμήτωρα και τους καθηγητές, τον κύριο Φιλίππου και την κυρία Πίτσι για την συνεργασία, καθώς επίσης και από την πλευρά αυτή, τους επιχειρηματίες και φυσικά το Δήμο Κομωτινής. Είναι βέβαιο ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης στην περιφέρειά μας. Αυτή είναι η δική μας πεποίθηση. Προφανώς
θέλουμε συνεχή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, την ενθαρρύνουμε, στεκόμαστε δίπλα σας και πολύ περισσότερο δε έχουμε ανοίξει τις πόρτες έτσι διάπλατα σε εκδηλώσεις που θα γίνουν τώρα και στο μέλλον στο Μέγαρο Κομωτινής. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική καλλιτεχνική παράσταση, μια παράσταση τέχνης, λόγου και χορού. Τα έχει όλα, τα συμπεριλαμβάνει όλα και φυσικά και εκπέμπει το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει της ιστορικής αναδρομής και της συνέχειας στον τόπο μας. Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι συναποφασίσαμε με τους συναδέλφους μου και επιχειρηματίες επίσης αυτής της πόλης, τον κύριο Παυλίδη και τον κύριο Λεχούδη, μέσω των επιχειρήσεών μας να διαθέσουμε ένα κεφάλαιο που χρειαζόταν για να ανεβεί αυτή η παράσταση, αντιλαμβανόμενοι και σεβόμενοι τις προσδοκίες και των εκπαιδευτικών και των φοιτητών σπουδαστών και τα όνειρά τους, εύχομαι να ευωδόθηκαν, να βγει ένα υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο θα δούμε την προσεχή Κυριακή. Είμαι βέβαιος πάντως ότι όλα θα είναι εξαιρετικά, γιατί βλέπω αγωνία και διάθεση στα πρόσωπα και των εκπαιδευτικών, των καθηγητών των παιδιών, αλλά και των παιδιών για το αν θα βγει αυτό καλό, κακό, μέτριο κτλ. Εγώ έχω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα βγει ένα άριστο αποτέλεσμα και εκ προημίου συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους για αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες, όλους τους Κομωτινέους και τις Κομωτινέησες να βρεθείτε, να παραβρεθείτε την Κυριακή 8 και 4 στο Μέγαρο Μουσικής, να τιμήσετε με την παρουσία σας την προσπάθεια των παιδιών. Το Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής ανοίγει και φέτος τις πόρτες του με σκοπό να γεμίσει τις καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη με πολιτισμό και ψυχαγωγία. Το ΔΠΘ πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας, προβάλλοντας μεταξύ άλλων μεγάλο δείγμα της πλούσιας εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο πρόεδρος του ΔΠΘ Κομωτινής, κύριος Νότης Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λάβαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διάφορες παραστάσεις που θα θέλαμε να μας πείτε, όχι επιγραμματικά σίγουρα, αλλά να μας αναφέρετε γενικότερα τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, μετά από 2 χρόνια λιτότητας από άποψη δράσεων και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, όπως ήταν φυσικό και όπως όλοι ξέρουμε λόγω της πανδημίας, φέτος το πρόγραμμα είναι πολύ πιο πλούσιο. Ο κόσμος θέλει να ξεχυθεί έξω, αντιλαμβανόμενοι και αυτήν τη διάθεση του κόσμου και τη δική μας τη διάθεση να προσφέρουμε και στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες της Κομωτινής. Αποφασίσαμε να κάνουμε, προσπαθήσαμε μάλλον, να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, τη συγκυρία και να κάνουμε το πρόγραμμά μας όσο πιο πλούσιο γίνεται. Και υπάρχει και η προσφορά, αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή υπάρχουν πολλά σχήματα καλλιτεχνικά, τόσο θεατρικές παραγωγές όσο και μουσικά σχήματα, οι οποίοι αναζητούν χώρους, εστίες πολιτισμού, όπου είναι δυνατόν να φιλοξενήσουν τις παραγωγές. Όπως θα δείτε το πρόγραμμα, είναι πολυσχηδές, είναι πολύμορφο, δεν είναι μονοδιάστατο, δηλαδή προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όλα τα είδη. Έχουμε αρχαίο δράμα, αλλά και πρόζα και σύγχρονη δραματουργία, σύγχρονο ρεπερτόριο, μολιέρο, αρχαία τραγωδία όπως σας είπα. Έχουμε Αριστοφάνη, αλλά υπάρχει και stand-up comedy και κωμωδία. Επίσης έχουμε πολλές παιδικές παραστάσεις θεατρικές. Έχουμε δημοφιλείς μουσικούς, την Κέτι Γαρμπή, τον Αγγελάκα, τους Πιξ Λαξ. Και έχουμε φυσικά και το αγαπημένο Θερινό Σινεμά, το οποίο θα φιλοξενήσει, έχουμε επιλέξει κάποιες ταινίες, όχι όλες, ακόμα είμαστε σε αναζήτηση των ταινιών που θα προβληθούν τους επόμενους μήνες. Σκοπός μας είναι να επιλέξουμε και καλές ποιοτικά ταινίες, αλλά και ταινίες οι οποίες αγαπά το ευρύ κοινό, και θα τις δείτε κι εσείς, οι οποίες θα προβάλλονται
τις μέρες τις οποίες δεν θα έχουμε θεατρική παράσταση ή μουσική παράσταση. Κυρίως οι μέρες που θα προβάλλει το θερινό σινεμά θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έχουμε τη Σμύρνη αγαπημένη, όπως θα είδατε, η οποία είναι μια παράσταση που επέκτηκε στο θέατρο και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, της Μιμής Δενίση. Αυτή είναι η μεταφορά της στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και θα την προβάλλουμε στο θερινό μας. Αυτά. Κύριε Χαριλαμπίδη, θέλουμε να μας πείτε με τι μέτρα φέτος μπορούν να προσέρχονται και πώς μπορούν να κλείνουν κάποιοι όσοι διαβάζουν το πρόγραμμα και θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις. Πώς μπορούν να κλείνουν τα εισιτήριά τους? Κοιτάξτε, τα εισιτήρια μπορούν να τα κλείνουν ηλεκτρονικά. Θα δώσουμε και περαιτέρω. Θα υπάρχει και QR, στο οποίο θα βλέπουν τα εισιτήρια. Θα μπορούν να τα κλείνουν αλλά και ηλεκτρονικά. Θα υπάρχουν και περαιτέρω πληροφορίες και σε σελίδα, που θα δείτε και θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες αργότερα. Και θα υπάρχουν και θέσεις και στο εισιτήριο και στο ΔΠΘ και οπουδήποτε άλλο. Ναι. Υπάρχουν μέτρα υγειονομικά που... Υγειονομικά, όχι, δεν υπάρχουν. Νομίζω είναι ελεύθερα πλέον τα... Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριλαμπίδη. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, ναι. Βέβαια, εξαρτάται μετά από τον καθένα, τώρα επαφείτε στον καθένα, αν ο ίδιος θέλει να είναι ιδιαίτερα πιο προσεκτικός ή όχι. Ναι. Κοιτάξτε, θέλουμε, όπως σας είπα, η πόλη είναι ιδιαίτερα φιλόξενη, ο κόσμος θέλει να βγει έξω. Και είναι και ένας τρόπος να δείξουμε αυτή τη φιλοξενία μας και να προσελκύσουμε και τους επισκέπτες και τουρισμό στην πόλη μας. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαριλαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Θα είναι πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο δυναμικό και πιο πολυπληθέστερο το φεστιβάλ των τελευταίων ετών, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν. Το διήμερο 4 με 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Σωμάτων το 20ο Φεστιβάλ Κερασιού Δημοσιάσμου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το διήμερο 4 έως 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Σωμάτων το 20ο Φεστιβάλ Κερασιού του Δήμου Ιάσμου, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο δυναμικό και πολυπληθέστερο φεστιβάλ των τελευταίων ετών, όπως τόνισε χαρακτηριστικά και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο Ντέρ Μουμίν. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, αποτελείται από πλούσιες εκδηλώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πάνελ για το κεράσι και τις κοινωνικές δομές, σεμινάριο πρώτων βοηθειών, επίδειξη σχολών πολεμικών τεχνών και φυσικά συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Ελλάδα και την Τουρκία. Σε χάσω για να εκτιμήσω όλα εκείνα που θυμίζανε που να μέσα στο ίδιο τώρα. Χάζευω το καθρέφτη που με χάζευε και άραζω στη γωνιά που σ' άρεσε και άραζες. Πάντα όπου πατούσες αγγίζω ό,τι ακουμπούσες. Θα σωπαινά αν μιλούσες αγίταγα που κοιτούσες. Άδειες του λάπες στο καθρέφτη πάνω τα καλλιτικά σου. Έχω ξεμείνει μονάχα με χάνα δυο σου ρουχά σου. Γύρισε πίσω να τα βάλεις, δεν θα είμαι εδώ. Ψέματα λέω εδώ θα είμαι απλά ίσως σκριφτώ. Μοιάζουν με κύματα οι μέρες μα εγώ τα πηδώ. Αρχίζει την πόρτα σου όταν φτάσω άλλον ένα μηδό. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan, fikrim firarda, mahpusası var. Eyvah, mahpusası var. Eyvah. Yerle yeksan olurum, gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah.
κουρμπάνι πραγματοποιήθηκε από κατοίκους Ξυλαγανής σήμερα 2 Ιουνίου το πρωί στο παρεκκλήσι της Αναλήψεως. Μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία, το κουρμπάνι που ήταν έτοιμο σερβιρίστηκε στους παραβρισκόμενους πιστούς. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πανηγυρική θεία λειτουργία τελέστηκε σήμερα το πρωί στην Ξυλαγανή στο παρεκκλήσι της Αναλήψεως. Παράλληλα, οι ευσεβείς πιστοί κάτοικοι προσέφεραν κουρμπάνι, το οποίο ευλογήθηκε από τον ιερέα. Το κουρμπάνι είναι ένα παλιό έθιμο του ευρύτερου ελλαδικού χώρου και διατηρείται μέχρι και σήμερα στον ελληνικό πολιτισμό. Το έθιμο αναφέρθηκε στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, περιλαμβανομένων των περιοχών που σήμερα ανήκουν στη Βουλγαρία και την Τουρκία. Μάθα που βρέθηκαν τα τσιμπανί. Αφού είναι οι περισσότεροι. Άντε, 5 ήταν όλοι και όλοι. 10 είναι, 11 ήταν. Τι λένε. Ο Λουλούδη. Τι ξέρεις και το δώσεις. Θα πάει κανείς στο Λουλούδη. Εγώ την Λουλούδη δεν τον υπολόγισα. Εγώ θα πάω στο Ρατήρι. Εγώ θα πάω στο Λουλούδη. Ωραία. Θα πάω στο Μεσιανάκι, το Μεκάλι. Εγώ θα πάω σε αυτούς που πήγα. Πήγα στο Λουλούδη. Θα τον πάω. Και σε ποιον άλλο μάθα θα τον Λουλούδη πήγα. Βάλε μου και εδώ ένα καπάκι για να το πάω στο Λουλούδη. Θες κατάκι? Ναι. Εδώ είσαι. Να το αφήσουμε το δικό σου. Μαζί με το δικό μου. Το ένα πάνω στο άλλο. Ένα το πάνω, ας το μυρό. Το πάνω, το κάτω, το ίδιο. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα 5η 2 έκτου το πρωί στη Γαλλιψό Καβάλας όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε άλλο που είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Αποτέλεσμα της μοιραίας σύγκρουσης ήταν να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και ειδικότερα ο οδηγός του ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου ως συνεπιβάτης καθώς και ένας 55χρονος πεζός που περνούσε από το σημείο. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς και το ΕΚΑΒ. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχείας Καβάλας. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να πρόκειται για παράνομους μετανάστες. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φρεμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.